Πολίτες του Βόλου έξω από τη ΔΕΗ στην οδό Λαρίσης, με φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος στα χέρια, τοποθετήθηκαν στην τηλεοπτική κάμερα για τα όσα βιώνουν το τελευταίο διάστημα, που είναι διάστημα ανατιμήσεων και αυξημένων λογαριασμών τόσο για το ρεύμα όσο και για το αέριο σε αρκετές περιπτώσεις. Η αγανάκτηση είναι η λέξη που μπορεί να επιστρατευτεί για να χαρακτηρίσει την καθημερινότητα πλέον και αρκετών βολιωτών, αν και το φαινόμενο αφορά στη χώρα πανελλαδικά. Δεν πάει άλλο, ήταν η φωνή διαμαρτυρίας από πλευράς των βολιωτών που κάνουν λόγο για μια πολύ δύσκολη συγκυρία με τη σύνταξη και το μισθό να μην φτάνει. 374. 374 σας ήρθε τώρα και πληρώνατε? Όχι, την πρωινή φορά. Και τώρα? Τώρα πήγα να έδωσα την ένδειξη για να μην έρθει πάλι και έρχομαι και κάνω διακανονισμού συνέχεια. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πόσο υψηλότερα σας ήρθε τώρα δηλαδή? Τι να σου πω, δεν πληρώνω παραπάνω από 150 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ το... Να ζω να καταλάβει το δίμηνο, η κατανάλωση ήμουν γύρω στα 600 κιλοβάτ. Αυτό είναι. Έκανε τον διαγωνισμό και ήρθα να μου έρχεται καθαριστικό. Γιατί πάλι θα τον Ιούνιο μήνα που θα πάει η ΔΕΔΙΕ να στείλει τα νέα νούμερα, θα είναι πάλι με καλά ποσά, θα πάρουμε και κάμια καρδιακό επεισόδιο. Δηλαδή είναι φοβερή η κατάσταση. Η κυβέρνηση πάντως επισημαίνει ότι θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον αγροτικό κόσμο. Ωστόσο, οι περισσότεροι εκ των πολιτών επισημαίνουν χαρακτηριστικά σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι δεν βλέπουν φως στο τούνελ της κρίσης, η οποία συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα.